Δημήτρη Καμένο. Ελάτε, να ακούσουμε και τη δική σας γνώμη. Τι κάνουμε απόψε και πού είναι το όριό μας. Και αν το δικό μας όριο δεν είναι αρκετό, τι κάνουμε την επόμενη μέρα. Σε κάθε διαπραγμάτευση υπάρχουν όρια και στις δύο πλευρές του τραπεζιού. Τεχνικά μιλώντας, να σας πω ότι τα όρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που η οποία κατέχει γύρω στα 27 δισεκατομμύρια, 27,5 δισεκατομμύρια δικά μας ομόλογα, είναι ότι αν τυχόν αναγκάσουν λόγω της ασφυξίας την Ελλάδα να βγει από το ευρώ, είτε λόγω ατυχήματος, λόγω αίτησης, το οποίο το απορρίπτουμε βέβαια και δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, αυτό θα σημαίνει άμεσα ανακεφαλαιοποίηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με αύξηση μετρικού κεφαλαίου όλων των μέλων, το οποίο δεν θα γίνει ποτέ. Δεν προβλέπεται να γίνει, να χάσει από το ενεργητικό της 27 δις και να ζητήσει λεφτά από τους εταίρους. Δεύτερον, έχω τρεις πίνακες, δεν θέλω να τους δείξω τώρα, αλλά μετά την χθεσινή δήλωση του κυρίου Ντάισεμπλουμ, που ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, πέρα από το αγενής, αλλά επικίνδυνη για το ευρώ και όλους τους Ευρωπαίους, θα πρέπει όχι μόνο η Ελλάδα. Οι τρεις χώρες, οι οποίες είναι η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, σήμερα να του κάνουν αγωγή. Διότι ανέβηκαν τα CDS στα επίπεδα του 11 των ομολόγων τους. Μόνο και μόνο με τη δήλωσή του για πιστωτικό γεγονός στην Ελλάδα. Τύπου Κύπρου. Ναι, τύπου Κύπρου και ναι. Capital Controls και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας ερασιτεχνισμός στην Ευρώπη, τολμώ να το πω. Έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω διαφορετικά, διότι άνθρωποι που γνωρίζουν τα δηλαδή βασικά οικονομικά, ότι η Ελλάδα πορεύεται δεν σωστά και η κυβέρνηση και το κρατών. Πρόβλημα είναι από τους εταίρους μας. Οι τρεις χώρες αυτές έχουν περίπου 2,5-3 χρέος στις αγορές. Όταν ανέβει το κόστος δανεισμού τους μισή μονάδα σε μια μέρα από τη δόση του κ. Ντάισεμπλουμ, χρεοκοπούν. Δηλαδή είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν και εγώ πιστεύω ότι έχουν χάσει την ψυχραιμία τους και η αιτία γι' αυτό είναι η στεναρή θέση της ελληνικής κυβέρνησης στο να μην κάνει πίσω και να ζητήσει ένα ελληνικό πρόγραμμα να υλοποιηθεί, αναπτυξιακό, ελληνικό πρόγραμμα, όχι να έχει υπογραφεί. Άρα εσείς λέτε να μην υποχωρήσει η ελληνική τροϊκά, κυβέρνηση απόψε. Να μην πάει για συμβασμό, να πάει στην σκληρή γραμμή. Σε κάθε πραγμάτευση υπάρχουν συμβασμοί, αλλά δεν μπορεί να γυρίσουμε στο πρόγραμμα το οποίο ήταν σε ένα σπιράλ λιτότητα, το οποίο κατέστρεψε την Ελλάδα, μας έκανε φτωχούς και απορώ πως αυτοί που μας έχουν δανείσει στην Ευρώπη 200 δις θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω από μια φτωχή χώρα. Δεν θα έπρεπε να μας κάνουν πλούσιους. Το πρόγραμμα του μνημονίου μας έχει φτωχοποιήσει, μας έχει διαλύσει. Χρωστάμε 73 δις ληξιπρόθεσμα και 220 δις στο ευρώ, συν το δούνο του. Πώς θα τα πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Και να θυμίσω ότι αυτά είναι όλα εγγυήσεις. Γιατί το λέμε αυτό. Ήρθαν προχθές στη Βουλή και ήταν και συνάδελφοι πολλοί από όλα τα κόμματα, η Επιτροπή Οικονομικών του S5 από την Γερμανική Βουλή. Και φυσικά δεν απάντησα την ερώτηση. Εμένα μου το απάντησε προσωπικά στο διάδρομο ο διευθυντής που ήρθε, ότι μας έχουν δανείσει κρατικές εγγυήσεις. Ούτε καν ένα ευρώ μετρητά. Και μας χρεώνουν και τόκο. Θα πρέπει, νομίζω, όλοι οι ηγέτες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, επειδή είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα, να μην παίζουν με το ευρώ και με τις τύχες των λαών, διότι ξαναλέω, οι τρεις χώρες που χτες αυξήθηκε το κόστος δανεισμού τους στα επίπεδα του 11, τα CDS του 11, παρακαλώ, μας γύρισε 4 χρόνια πίσω ο κύριος Ντάισεμπλουμ, δεν φταίνε τίποτα. Μάλιστα. Θα πρέπει να σοβαρευτούν όλοι και να θυμίσω ότι οι καταθέσεις έφυγαν από την Ελλάδα εξαιτίας της κινδυνολογίας των Ευρωπαίων και δυστυχώς της προεκλογικής καμπάνιας του κυρίου Σαμαρά. Εναλλακτική λύση υπάρχει στο σχεδιασμό ή πρέπει να υπάρχει στο σχεδιασμό της κυβέρνησης σε περίπτωση που δεν τα βρούμε, ρε παιδί μου. Επιμείνουν οι άλλοι. Εγώ τους βλέπω, το έλεγα και νωρίτερα, σε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα, σε μια πάρα πολύ σκληρή γραμμή. Και όχι μόνο ρητορικά σκληρή γραμμή, έτσι, και στο επίπεδο των συζητήσεων, στα τεχνικά κλιμάκια κτλ. Έχουμε εναλλακτικό σχέδιο, τι κάνουμε. Σε περίπτωση που δεν συμφωνήσουμε. Πάντοτε θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο και από την άλλη μεριά του τραπεζιού. Όχι μόνο από την Ελλάδα. Ναι. Φαντάζομαι ναι. Και από για να είμαστε όλοι έχουν. Σοβαροί στις χώρες μας, θα πρέπει να έχουν όλοι εναλλακτικό σχέδιο, βιώσιμο, έντιμο προς τα κοινοβούλια όλων. Και φυσικά χωρίς εναλλακτικό σχέδιο δεν πηγαίνεις ποτέ σε μια διαπραγμάτευση. Δεν το συζητάμε αυτό. Ελάτε κύριε Λουδαράκο.